Είναι χαρά μου να ανταποκρίνομαι σε κάθε πρόσκληση του Δημάρχου της πόλεως μας, του κυρίου Θήμιου Καραΐσκου, διότι ο Δήμαρχός μας εκφράζει όλους τους δημότες, εκφράζει την ανάγκη και τη δίψα της πόλεως μας για πολιτισμό, για τέχνη, για έκφραση, για κοινωνία. Γι' αυτό και δεν μπορούσα παρά να ανταποκριθώ στην πρόσκλησή του, να βρεθώ για μία ακόμη φορά μαζί και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και με όλους εδώ, όλη την οικογένεια της Λαμίας, να βρεθώ σε αυτή τη θεατρική παράσταση, γιατί το θέατρο, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι από τις αρχαιότερες εκφράσεις υψηλού και λεπτού ελληνικού πολιτισμού. Ελπίζω ότι θα είναι μια όμορφη βραδιά. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Δήμαρχο, να συγχαρώ το ΔΥΠΕΘΕ, να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες και να συγχαρώ όλους οι οποίοι προσήλθαν. Διότι δεν πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού χωρίς να τους στηρίζουμε και ηθικά και ψυχικά και με την παρουσία μας. Διότι στις εποχές που έρχονται, που δυστυχώς δεν έχουμε μια καταφαντασία ασθένεια, έχουμε μια πραγματική ασθένεια, τον κορονοϊό, την πανδημία, έχουμε πολύ ανάγκη το θέατρο και τη τέχνη για να μας ξεκουράσει, να μας αναπαύσει και να μας φέρει πιο κοντά και με ασφάλεια υγειονομική. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από σήμερα γίνεται η επανεκκίνηση του ΔΥΠΕΘΕ. Θα ήθελα για αυτόν τον λόγο να συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο, με δεδομένο ότι η πόλη της Λαμίας, μια ιστορική πόλη που είναι και η έδρα της περιφέρειάς μας και του νομοθεότητας, τόσα χρόνια είχε στερηθεί με τα γεγονότα βέβαια της πανδημίας την παρουσία του ΔΥΠΕΘΕ. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή βραδιά, η πρεμιέρα, γι' αυτό και θέλουμε να την παρακολουθήσουν εύκολο με σε όλους τους ακροατές της απόψινής βραδιάς να απολαύσουν μια πολύ ωραία παράσταση. Για μας το Δήμο Λαμίας είναι μια ξεχωριστή μέρα η σημερινή. Είναι ξεχωριστή μέρα γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια το θέατρό μας, το στολίδι αυτού του πολιτισμού της στερεάς Ελλάδας και όχι μόνο και όλης της Ελλάδας, παρουσιάζει μια δική του παραγωγή. Έχουμε πει ότι ο πολιτισμός είναι η βάση που θέλουμε να δώσουμε μια ξεχωριστή ποιότητα ζωής στους δημότες μας. Και νομίζω μια τέτοια προσπάθεια αξίζει τη στήριξη όλων μας. Και προτεργάτης και πρωτοπόρος αυτής της στήριξης είναι ο δεσπότης μας, ο οποίος πάντα είναι μπροστάρης και δείχνει το δρόμο που εμείς πρέπει να ακολουθούμε στο να στηρίζουμε τέτοιου είδους προσπάθειες. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που εγκαινιάζουμε ξανά το Δημοτικό Θέατρο Ρούμελης με την παράσταση «Κατά φαντασία ανασθενής» του Μολιέρου. Είμαι εδώ γιατί σχεδιάζω τους φωτισμούς της παράστασης και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. Πρέπει να είναι ενεργά, πρέπει να είναι δημιουργικά και πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει μια παράσταση μετά από καιρό, μια κωμωδία που θα την απολαύσει ο κόσμος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καλλιτεχνικό διευθυντή Νίκο Ορφανό για την πρόσκληση, τον σκηνοθέτη Κώστα Γάκη για τη συνεργασία μας και βέβαια τον δήμαρχο της πόλης, Θήμιο Καραΐσκο, που με τιμά πάντα με τη συνεργασία του. Και ελπίζω ότι ο κόσμος θα απολαύσει και θα αγκαλιάσει την παράσταση. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους εκπροσώπους του ΔΥΠΕΘΕ καλές γιορτές, να τους ευχηθώ καλή αρχή. Μας έλειψε το θέατρο πάρα πολύ. Ο πολιτισμός είναι σίγουρα πηγή έμπνευσης, χαράς και το περιμέναμε και το αναμέναμε πάρα πολύ καιρό. Να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, υγεία, ευτυχία και πάντα επιτυχίες. Γαλλία, καλοκαίρι του 1643. Ο Φαμπρίς Μπεζάρ. Υπερφυσικού ταλέντου, αλλά μετρίου αναστήματος. Εστώ χαπιτάσια τα μαντάλια της. Πράγματι, η μικρότερη κόρη της οικογένειας των Μπεζάρ, ενώ δεν εστερεί το ταλέντου, είχε ένα κάποιο θέμα. Ανέλαβα εγώ αφεντικό! Εδώ! Το χτύψεις πολύ. Μόνο κάτι ψηλές. Γιατί είναι έτσι τότε. Έτσι είναι φυσικό.
Ζανέ! Γιατί πονώ! Σας παρακαλώ! Όχι! Θα φας κι άλλες! Μου ήρθε μια ξαφνική όρεξη να σας μιλήσω τελικά για το πρώτο μου θεατρικό έργο. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Αν σας δώσω το έργο μου, θα πρέπει να... Τι, θέλεις λεφτά! Όχι! Σφαλιάρες! Όχι! Τι! Θα ήθελα έναν κάποιον ρόλο. Έστω και μικρό, αλλά να έχει σημασία. Ο οποίος, ενώ δεν εστερεί το κόζας σαβουάρ βίβρου και αρχοντιάς, είχε κι αυτός ένα κάποιο θεματάκι με το ρυθμό. Αγαπώ την πυργοδέσποινα εκείνη! Κι ήθελε πάντα να κάνει τον νέο και τον ωραίο. Να αγαπώ. Ομολογουμένως ο υπότης της Μοντένας δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο πλέον έφλεκτος ηθοποιός της Γαλλίας, αλλά διαδραμάτιζε έναν εξαιρετικά έφλεκτο ρόλο στο θίασο, καθώς τον τροφοδοτούσε με τα δυο λευκαταφρόνητα χρήματά του.